Και ξεκινώντας από την Καρδίτσα και τον Αντώνη Τσολναρά. Αντώνη. Έβα, παρά την βροχή, δεκάδες αγρότες στέλνουν το μήνυμα από εδώ από την Καρδίτσα συμπαράσταση αφενός στους Ευρωπαίους συναδέλφους τους στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα το μήνυμα ότι θέλουν και εκείνοι με τη σειρά τους να ακούσουν κάτι ουσιαστικό για τα προβλήματά τους. Ιδίως οι αγρότες εδώ στη Θεσσαλία, οι οποίοι όπως μπορείτε να δείτε, αντί να είναι στα χωράφια για την περίοδο της σποράς, βρίσκονται ακόμη στους δρόμους παλεύοντας όπως υποστηρίζουν για την επιβίωσή τους και με την ελπίδα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 Μαρτίου θα ανακοινώσει ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα του διπλά πληγωμένου Θεσσαλικού κάμπου. Και μπορεί η σημερινή κινητοποίηση μαζί και με εκείνη στα Τρίκαλα να είναι από τις τελευταίες, διότι από αύριο οι αγρότες θα αποχωρήσουν από τα μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Ωστόσο, φεύγοντας, οι αγρότες θέλουν να μάθουν τι θα γίνει με τη λίμνη Κάρλα.